Λοιπόν, γιατί θα μιλήσουμε σήμερα. Θα δούμε μία ερώτηση που κάνω στον εαυτό μου σε τακτά χρονικά διαστήματα και η οποία με βοηθάει στο να είμαι εστιασμένος σε αυτά που με κάνουν ευτυχισμένο, σε αυτά που με κάνουν πιο γεμάτο, πιο πλήρη σαν άνθρωπο. Καταρχήν, να σας συστηθώ λίγο γρήγορα. Το όνομά μου είναι Θοδωρής Αραμπατζής. Σας μιλάω από το γραφείο μου στο σπίτι της Γλυκής. Και εξειδικεύομαι στο να βοηθάω επιχειρηματίες, επαγγελματίες και άτομα που ασχολούνται με το χώρο της εναλλακτικής επιχειρηματικότητας, του δικτυακού marketing, του internet marketing, του affiliate marketing ή που σκέφτονται να ασχοληθούν με το χώρο, να έχουν ένα ξεκάθαρο πλάνο δράσης και στο πώς να πετύχουν στην επιχειρηματικότητα και στην online επιχειρηματικότητα με απλό τρόπο. Θα ήθελα να μιλήσω λοιπόν σήμερα για τη λεγόμενη συνήθεια της σκέψης από μηδενική βάση και πώς αυτή η συνήθεια μπορεί πραγματικά να αλλάξει τη ζωή σου. Τώρα, μία από τις πιο σημαντικές συνήθειες που μπορεί να αναπτύξει κάποιος είναι η συνήθεια της σκέψης από μηδενική βάση. Έχω ξεκινήσει να το εφαρμόζω πριν χρόνια και το εφαρμόζω ακόμα και σήμερα αρκετές φορές μες την εβδομάδα και με βοηθάει να βλέπω, να αποκτάω μια καλύτερη επίγνωση αυτών που κάνω, να αποκτάω καλύτερη αίσθηση για τα πράγματα που κάνω στη ζωή μου, που έχω στη ζωή μου και τους ανθρώπους που έχω στη ζωή μου και τις επιλογές μου και ουσιαστικά να μπορώ να κάνω ένα αυτοέλεγχο για να νιώθω πιο ευτυχισμένος. Στη σκέψη λοιπόν από μηδενική βάση, αυτό που σας βοηθάει να κάνετε είναι να μπορέσετε να κρίνετε κατά πόσο αξίζει να συνεχίσετε όλες τις αποφάσεις που έχετε πάρει στο παρελθόν για τη ζωή σας, για την καριέρα σας, για τις σχέσεις σας, για οτιδήποτε. Ουσιαστικά, για να δεις τα πράγματα από μηδενική βάση, κάνεις στον εαυτό σου την εξής ερώτηση. Υπάρχει κάτι που κάνω σήμερα που γνωρίζοντας αυτά που γνωρίζω τώρα για αυτό το πράγμα, δεν θα το ξεκινούσα ξανά σήμερα αν είχα τη δυνατότητα να το ξεκινήσω την αρχή? Δηλαδή, κάνω κάποια πράγματα, ασχολούμαι με μια δουλειά. Ωραία. Και σήμερα για αυτή τη δουλειά γνωρίζω κάποια πράγματα. Αν γνώριζα αυτά τα πράγματα για αυτή τη δουλειά, όταν την ξεκινούσα, θα την ξεκινούσα? Είμαι σε μία σχέση. Γνωρίζω κάποια πράγματα για αυτή τη σχέση. Αν γνώριζα αυτά τα πράγματα στην αρχή της σχέσης, θα την ξεκινούσα? Αν λοιπόν δεν έκανες αυτό που κάνεις σήμερα, θα έμπαινες σε αυτό ξανά γνωρίζοντας αυτά που γνωρίζεις σήμερα? Κάνε λοιπόν στον εαυτό σου αυτή την ερώτηση και για κάθε τομέα της ζωής σου. Είτε είναι για τη σχέση σου, είτε είναι για την καριέρα σου, είτε είναι για τον τρόπο που μεγαλώνεις τα παιδιά σου, είτε για οτιδήποτε. Ειδικά για την δουλειά σου, την καριέρα σου, είναι μια πολύ καλή ερώτηση να κάνεις. Είναι γεγονός ότι ζώντας σε έναν κόσμο πολύ γρήγορων αλλαγών, θα υπάρχουν πάντα καταστάσεις στη ζωή σου που με τις γνώσεις που έχεις σήμερα για το συγκεκριμένο θέμα, δεν θα έμπαινες ξανά αν είχες την επιλογή. Και αυτές οι καταστάσεις συνήθως είναι οι βασικότεροι τομείς στη ζωή μας που μας δημιουργούν άγχος, πίεση, δυσαρέσκεια, έλλειψη ευτυχίας ή οτιδήποτε. Είναι οι συνθήκες αυτές οι οποίες σου δημιουργούν συνήθως τιμό και απογοήτευση και αρκετή κούραση. Αν λοιπόν η απάντηση σε αυτήν την ερώτηση είναι ναι, ότι αν γνώριζα αυτά που γνωρίζω τώρα για αυτό το συγκεκριμένο πράγμα, δεν θα το ξεκινούσα αν είχα αυτή τη δυνατότητα, τότε η επόμενη ερώτηση είναι πώς μπορώ να βγω από αυτή την κατάσταση και πόσο γρήγορα. Πώς μπορώ να βγω από αυτή την κατάσταση και πόσο γρήγορα και ίσως και με τις λιγότερες πιθανές αρνητικές συνέπειες, επιπτώσεις. Πολύ συχνά, πραγματικά μπορείτε να αλλάξετε όλη σας τη ζωή, έχοντας απλά το θάρρος να κάνετε αυτή την ερώτηση στον εαυτό σας, να απαντήσετε ειλικρινά και να αντιμετωπίσετε το γεγονός ότι κάποιες αποφάσεις που είχατε πάρει στο παρελθόν δεν κατέληξαν τελικά να είναι τόσο καλές όσο νομίζετε ότι θα είναι. Και δεν είναι κάτι κακό αυτό, συμβαίνει. Εντάξει. Και πιθανόν να ξανασυμβεί και στο μέλλον. Δεν είναι δυνατόν να είσαι πετυχημένος και ευτυχισμένος στη ζωή σου αν συνεχίζεις να κάνεις πράγματα τα οποία, γνωρίζοντας αυτά που γνωρίζεις τώρα, δεν θα τα ξεκινούσες όταν τα ξεκίνησες. Η μόνη ερώτηση λοιπόν που χρειάζεται να κάνετε μετά στον εαυτό σας είναι πόσο καιρό θα μείνεις σε μια κατάσταση που ξέρεις ότι δεν είναι κατάλληλη για σένα. Πόσο καιρό θα μείνω σε αυτή την κατάσταση ενώ ξέρω ότι δεν είναι μια κατάσταση στην οποία μπορώ να είμαι. Μπορεί να επενδύσετε πολλά χρόνια στο να εκπαιδευτείτε για μια συγκεκριμένη δουλειά και τώρα κάνετε αυτή τη δουλειά γιατί έτσι έχετε μάθει, γιατί έτσι έχετε ενδεχομένως βολευτεί κατά κάποιο τρόπο. Ίσως νιώθετε ότι είναι πολύ δύσκολο το να αλλάξετε, αλλά υπάρχει μέσα σας μια δυσαρέσκεια.
μία δυσφορία, μία συνεχής πίεση, ένα άγχος ότι δεν κάνω κάτι που με γεμίζει. Ωραία. Πόσο καιρό θα μείνετε σε μία κατάσταση που ξέρετε ότι δεν είναι κατάλληλη για εσάς? Πριν μερικά χρόνια προπονούσα μία δικτυώτρια και κάναμε κάποια δουλειά μαζί για 4-5 μήνες περίπου. Και κατά τη διάρκεια της συνεργασίας μας, συνεχώς προέκυπτε μία αντίσταση, μία αντίδραση, μία αντίρρηση για αυτό που έκανε, για τη δουλειά της. Είτε αφορούσε την εταιρεία της, ότι η εταιρεία να άλλαξε αυτό και τώρα πώς θα δουλέψω, ή εκείνο το προϊόν έχει θέμα και πώς θα δουλέψω, ή ξέρω εγώ, το άλλαξε κάτι στο πλάνο marketing, οι εκπαιδεύσεις είναι έτσι, είναι αυτό, η δουλειά είναι δύσκολη, οι άνθρωποι είναι αρνητικοί. Παρότι είχε τις δεξιότητες, γιατί είχε κάνει εκπαίδευση και κάναμε κάποια δουλειά μαζί, συνεχώς έβλεπα ότι αναβάλλει να κάνει δράση και ότι συνεχώς μέσα στις συζητήσεις που κάναμε προέκυπταν θέματα που αφορούσαν την πίστη της ενδεχομένως για αυτό που έκανε. Και κάποια στιγμή λοιπόν της έκανα αυτή την ερώτηση. Τι λέω το εξής, ότι αν γνώριζες αυτά που γνωρίζεις τώρα, αν τα γνώριζες όταν ξεκινούσες να ασχολείσαι με το δικτυακό marketing, θα ξεκινούσες? Και χωρίς δεύτερη σκέψη μου είπε όχι, ότι δεν θα ξεκινούσα. Οπότε κάναμε μετά μια πολύ σοβαρή συζήτηση για το πώς μπορεί να βγει από αυτό και να κάνει πράγματα που τη γεμίζουν πραγματικά. Θα μου πεις, ναι, αλλά έχασες μια πελάτησα, έχασε κάποιος μια συνεργάτητα. Το θέμα δεν είναι αν θα χάσεις ένα πελάτη, αν θα χάσεις ένα συνεργάτη. Το θέμα είναι να μπορέσεις να βοηθήσεις τους ανθρώπους, γιατί τώρα μίλησα για ένα τέτοιο παράδειγμα. Αντίστοιχες συζητήσεις φυσικά έχω κάνει και με ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με άλλους τομείς, έχουν επενδύσει σε επιχειρήσεις ή οτιδήποτε και ξέρουν ότι δεν είναι αυτό που πρέπει να κάνουν. Και αφήνουν εκείνο για να ασχοληθούν με το δικτυακό marketing. Αλλά η δουλειά μας είναι να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να κάνουν πράγματα που είναι σημαντικά για αυτούς και είναι πράγματα που τους γεμίζουν. Βγάλουν στην άκρη πράγματα που τους δημιουργούν άγχος, πίεση, στρες ή δυσφορία, δυσαρέσκεια ή οτιδήποτε τέτοιο. Ξέρετε τι θα συμβεί? Όταν τελικά αποφασίζετε να φύγετε από μια δύσκολη κατάσταση, η μόνη ερώτηση που θα κάνετε μετά στον εαυτό σας, ξέρετε ποια είναι? Γιατί δεν το έκανα αυτό πολύ νωρίτερα? Γιατί δεν έπαιρνα αυτή την απόφαση νωρίτερα? Κανείς που παίρνει τέτοιες αποφάσεις δεν σκέφτεται μετά, πολύ νωρίς το αποφάσισα, πολύ νωρίς έφυγα από αυτή την κατάσταση. Πάντα λένε γιατί δεν το έκανα νωρίτερα. Οπότε θέλω να δείτε τη ζωή σας, θέλω να δείτε τους τομείς που σας δημιουργούν άγχος και να ρωτήσετε τον εαυτό σας, υπάρχει κάτι που κάνω σήμερα από όλα αυτά που κάνω, που αν γνώριζα αυτό που γνωρίζω τώρα, όταν πήρα την απόφαση να το ξεκινήσω, δεν θα το ξεκινούσα? Και αν υπάρχει, βγείτε από αυτό όσο πιο γρήγορα μπορείτε και με τις λιγότερες δυνατές συνέπειες. Γιατί, εντάξει, σίγουρα μπορεί να έχετε δεσμευτεί σε ανθρώπους, να έχετε φέρει πελάτες, αν έχετε κάποια επιχείρηση, ωραία, αν έχετε κάποιους συνεργάτες που συνεργάζεστε. Φυσικά δεν τα παρατάτε από τη μία στιγμή στην άλλη και φεύγετε. Θα πρέπει να φροντίσετε ότι αυτοί οι άνθρωποι να είναι ευχαριστημένοι ούτως ή άλλως, γιατί έχετε οι σχέσεις των ανθρώπων που είναι πάνω απ' όλα. Αλλά αν είναι κάτι το οποίο δεν σας γεμίζει, δεν σας κάνει ευτυχισμένους, δείτε πώς μπορείτε να βγείτε από αυτό όσο πιο γρήγορα μπορείτε και με τις λιγότερες δυνατές αρνητικές συνέπειες. Ξέρω ότι δεν είναι εύκολο, μάλιστα πολλές φορές είναι αρκετά δύσκολο, γιατί υπάρχουν και σχέσεις ανθρώπων που αναπτύσσονται, ή μπορεί, παράδειγμα, να επενδύσετε σε μια επιχείρηση και όταν όλοι σας λέγανε ότι δεν θα τα καταφέρεις, που πας και μπλέκεις και τι ασχολείσαι με αυτά, εσείς λέγατε ότι θα τα καταφέρω και επενδύατε πάρα πολύ και λέγατε ότι θα κάνετε υποσχέσεις και όλα αυτά, αλλά κάποια στιγμή μπορεί να συνειδητοποιήσω ότι αυτό που κάνω δεν είναι αυτό που πρέπει να κάνω τώρα. Πρέπει να κάνω κάτι άλλο. Δεν είναι αυτό που με γεμίζει. Εντάξει. Και το να φύγεις από αυτό, το να κάνεις κάτι άλλο, πραγματικά είναι μια πολύ δύσκολη απόφαση, την οποία κάποια στιγμή όμως πρέπει να πάρετε, αν τελικά ο στόχος σας είναι το να είστε ευτυχισμένοι. Άκουγα μια ομιλία το πρωί και λέει ότι αν εγώ τον ξανά ο Χριστός, τέλος πάντων, στη γη, θα δίνει μόνο μία εντολή, η οποία είναι το να είστε ευτυχισμένοι. Τώρα, αν κάνοντας τον εαυτό σας αυτήν την ερώτηση, οδηγηθείτε στο να πάρετε κάποιες δραστικές αποφάσεις στη ζωή σας και στην καριέρα σας, θα σας πρότεινα το εξής. Πριν κάνετε κάποια μεγάλη αλλαγή, ελάτε να κάνουμε μια συζήτηση μαζί. Είτε σκοπεύετε να αλλάξετε καριέρα, είτε σκοπεύετε να βάλετε περισσότερη δράση και μεγαλύτερη δράση και εστίαση σε αυτό που ήδη κάνετε, κάτι που βοηθάει είναι το να έχετε ένα ξεκάθαρο πλάνο για το πώς θα προχωρήσετε παρακάτω. Αν μπείτε στο GreekCoach.gr κάθετος free, αν θέλετε να το γράψετε κάποιο στα σχόλια, GreekCoach.gr κάθετος free, θα δείτε μια φόρμα
για μια δωρεάν συνεδρία προσωπικής συμβουλευτικής, διάρκειας 45 λεπτών με προσφέρω, στην οποία μπορούμε να συζητήσουμε πράγματα που αφορούν τις επιλογές καριέρας σας και πώς μπορείτε να ακολουθήσετε και να βάλετε ένα πλάνο δράσης, το οποίο να είναι το κατάλληλο αυτή τη στιγμή για το επόμενο σας βήμα. Θέλετε, γράψτε με το link, τώρα δεν είναι λίγο δύσκολο να το γράψω. Μπείτε στο GreekCoach.gr, κάθετος free. Αυτό ήταν το σημερινό μήνυμα. Ελπίζω να το βρήκατε χρήσιμο. Αν το βρήκατε χρήσιμο, ταγκάρετε άτομα στα σχόλια, προωθήστε το, κοινοποιήστε το. Αν έχετε κάποια ερώτηση, γράψτε τη στα σχόλια και θα απαντήσω μετά με ένα μήνυμα. Μπορώ να κάνω ένα δεύτερο βίντεο. Αυτά. Σκοπεύω να καθιερώσω τουλάχιστον ένα live να κάνουμε κάθε εβδομάδα με ένα θέμα, να συζητάμε μερικά πράγματα, είτε είναι 10-20 λεπτά, είτε είναι μισή ώρα, να συζητάμε κάποιες ιδέες. Οπότε, αν έχετε κάποια θέματα τα οποία θα θέλετε να συζητήσουμε σε επόμενο live, στείλτε μου ένα μήνυμα, αφήστε το κάτω σαν σχόλιο και θα χαρώ να είναι ένα θέμα το οποίο θα αναπτύξουμε στο μέλλον. Αυτά. Ελπίζω να πήρατε κάτι χρήσιμο σήμερα. Θυμηθείτε να κάνετε like στην καινούργια μου σελίδα facebook.com/GreekCoach. Αν θέλετε να κάνουμε μια δωρεάν επιχειρηματική ανάλυση, μπείτε στο GreekCoach.gr κάθετος free, συμπληρώστε τη φόρμα και θα τα πούμε τηλεφωνικά. Αυτά. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ και θα πούμε στην κορυφή. Γεια σας.